Λέτε. Την εργασία ξεχάσετε. Είπατε κοινωνικής ασφάλισης, είναι εργασία στο βασικό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το Κοινοβούλιο καλείται σήμερα να επικυρώσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, μια συμφωνία αποτέλεσμα πολύμηνων διαπραγματεύσεων, η οποία κλείνει οριστικά μια πληγή, μια ανοιχτή πληγή, μια ιστορική εκκρεμότητα που ταλάνιζε τις δύο χώρες και τη χώρα μας για περισσότερα από 26 χρόνια. Τα επιχειρήματα που προβάλλονται από όσους αρνούνται τη συμφωνία, τα 2-3 επιχειρήματα, έχουν ήδη απαντηθεί και αποδομηθεί, νομίζω, από πολλούς βουλευτές που μίλησαν σε αυτή την αίθουσα. Τόσο το επιχείρημα αναφορικά με την εθνότητα, για την οποία κανένα λόγο δεν κάνει συμφωνία, δεν θα μπορούσε εξάλλου κατά το διεθνές δίκαιο, όσο και για το ζήτημα της γλώσσας, όσο και για το ζήτημα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και ιστορίας, η οποία προστατεύεται απολύτως μεριτό και κατηγορηματικό τρόπο από τη συμφωνία. Δεν θα σταθώ επομένως στα επιχειρήματα αυτά και γιατί έχουν αποδομηθεί, αλλά και γιατί κατά τη γνώμη μου αυτά τα επιχειρήματα δεν αποτελούν παρά προφάσεις που επιχειρούν να σκιάσουν την πολιτική ουσία που βρίσκεται αλλού. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στις μεγάλες ιστορικού χαρακτήρα τομές είναι ψέμα ότι επικρατεί ομοθυμία και ομοψυχία. Και αυτό συμβαίνει διότι πάντα οι δυνάμεις της συντήρησης, της διατήρησης της υπάρχουσας κατάστασης θα στυλώνουν τα πόδια. Θα καλούν να μην αλλάξουμε τίποτα, θα κουνάνε το δάχτυλο στο μέλλον που προμηνύει οι συμφορές, θα μας καλούν να αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν. Ας μένει η εκκρεμότητα. Ας προχωρά ο κόσμος και εμείς θα βρούμε τις απαντήσεις μας στο ασφαλές καταφύγιο του εθνικού μας μεγαλείου. Η ιστορία όμως προχωρά μόνο μέσα από τη διαρκή αντίθεση του παλιού κόσμου που πεθαίνει και του νέου κόσμου που πασχίζει να γεννηθεί. Όσοι εχθρεύονται τη Συμφωνία των Πρεσπών ενώ έχουν ενημερωθεί για το περιεχόμενό της, έχουν κάνει τις επιλογές τους. Θέλουν μια Ελλάδα φοβική, μια Ελλάδα περίκλειστη, που θα τρέφεται από τα αίτημα του ένδοξου παρελθόντος και θα είναι αδύναμη να γράψει στο σήμερα η ίδια τη δική της ιστορία για το μέλλον της. Και μια τέτοια στάση είναι πολλαπλώς επικίνδυνη. Τα Βαλκάνια δεν πήραν τον καθόλου τιμητικό τίτλο της μπαρουταποθήκης της Ευρώπης τυχαία. Διότι σε αυτή τη γωνιά του κόσμου, στην οποία ανήκουμε κι εμείς, ο πλούτος των παραδόσεων, των καταγωγών, των γλωσσών υπήρξε διαχρονικά ευχή και κατάρα. Ευχή διότι μέσα από αυτή την όσμωση προέκυψαν σπουδαία επιτεύγματα στις τέχνες, στα γράμματα, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, αλλά και κατάρα γιατί σε κάθε τόπο υπήρχαν πάντοτε αυτοί που για ίδιον όφελος επιδίωξαν κατά καιρούς να σπείρουν το μίσος και τη διχόνοια έναντι των διπλανών τους. Έναντι αυτών που διαχρονικά μπορεί να τους χώριζε η γλώσσα, η καταγωγή, η θρησκεία, όμως συνυπήρχαν, ζούσαν μαζί αρμονικά. Αυτή ήταν η κατάρα που γέννησε και τη φρίκη των εμφυλίων, του αλληλοσπαραγμού, της ανάδυσης των εθνικισμών από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Σήμερα λοιπόν αυτοί που, επαναλαμβάνω, παρότι γνωρίζουν το περιεχόμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών, την αρνούνται, επιλέγουν με τη στάση τους την έναρξη μιας νέας περίοδου εθνικιστικών εξάρσεων στην περιοχή. Και ξέρετε, ο λόγος δεν ήταν ποτέ ούτε το ζήτημα της εθνότητας, ούτε το ζήτημα της γλώσσας, τα οποία αυτά τα επιχειρήματα πιστεύω ότι κατέρευσαν οριστικά και μετά τη ρηματική διακίνωση που μας κοινοποίησε η γειτονική χώρα. Ο λόγος είναι ότι όσοι εμπορεύονται τον εθνικισμό, όσοι έστειναν καριέρες πάνω ακριβώς σε αυτή την πολιτική εκκρεμότητα του ονοματολογικού της γειτονικής χώρας, τώρα πια μένουν χωρίς εμπόρευμα, χωρίς πραμάτια. Και τέτοιοι έμποροι υπάρχουν εδώ και δεκαετίες και στις δύο πλευρές των συνόρων. Και εδώ και εκεί. Για τους εδώ λοιπόν τελειώνει οριστικά και αμετάκλητα αυτή η φαντασίωση της μεγάλης απειλής από το Βορρά που επιβουλεύεται όχι μόνο την ιστορία αλλά και τα εδάφη μας. Και για τους εκεί μπαίνει τέλος στο ανιστόρητο πολιτικάντικο αφήγημά τους του αλυτρωτισμού, το οποίο οδήγησε την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στη διεθνή απομόνωση. Η Συμφωνία των Πρεσπών επιλύει μια ιστορική εκκρεμότητα με σεβασμό πάνω απ' όλα στην ιστορία της ίδιας της Μακεδονίας, ενός τόπου ζωντανού, πολυπολιτισμικού, του οποίου οι παραδόσεις και η κουλτούρα των ανθρώπων του καμία σχέση δεν έχουν με όσους μιλάνε στο όνομά του σήμερα και έχουν στο χέρι τους τον αγγελωτό σταυρό. Στην ιστορία αυτού του τόπου, της Μακεδονίας, οι Ναζί, οι φασίστες, οι συνεργάτες τους έχουν μόνο μία φρικτή συμβολή. Είναι αυτοί που κυνήγησαν, που βασάνισαν, που εκτόπισαν χιλιάδες ελληνόφωνους και σλαβόφωνους.
όπως το ίδιο έκαναν με τους Ρωμά, όπως το ίδιο έκαναν με τους Εβραίους. Είναι λοιπόν παράσημο για μας, για την αριστερά, οι επιθέσεις από τους απογόνους αυτών. Η Ελλάδα για πάνω από 25 χρόνια έγινε μέρος του προβλήματος. Άλλοτε από ατολμία, άλλοτε από αδράνεια, άλλοτε από επιλογή. Δεν αποδίδουμε ευθύνες σε κυβερνήσεις οι οποίες προσπάθησαν να επιλύσουν το πρόβλημα, τηρώντας την εθνική γραμμή την οποία και εμείς στηρίσαμε στη διαπραγμάτευση. Προσπάθησαν, αλλά δεν κατάφεραν να το επιλύσουν, διότι, όπως προανέφερα, οι δυνάμεις του εθνικισμού ήταν όχι μόνο ισχυρές, αλλά πολλές φορές κυρίαρχες στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και τα περιθώρια συνεννόησης ήταν ελάχιστα. Όμως σήμερα η ιστορική ευκαιρία της παρουσίας προοδευτικών κυβερνήσεων στις δύο χώρες δεν μπορεί και δεν πρέπει να πάει χαμένη. Δεν μπορεί η Ελλάδα να απεμπολίσει τη δυνατότητά της να αναβαθμίσει το ρόλο της και την παρουσία της στα Βαλκάνια και μάλιστα όχι ως δύναμη επιβολής, αλλά ως πρωταγωνίστρια θετικών εξελίξεων για τη συνεργασία, για την αλληλεγγύη, για τη συνανάπτυξη στην περιοχή. Με την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, η Ελληνική Βουλή γράφει πράγματι ιστορία. Με την ψήφο των Ελλήνων βουλευτών, για πρώτη φορά μετά τη διάλυση της ενιαίας Ιουγκοσλαβίας, οι εθνικισμοί δέχονται ένα ισχυρό και ανεπανόρθωτο πλήγμα. Οι βαλκανικοί λαοί που για δεκαετίες είχαν μάθει να λύνουν τα προβλήματά τους με το αίμα και το μίσος, προστέρψη τρίτων, ήρθε η ώρα να μάθουν και τον άλλο, τον πραγματικά ελπιδοφόρο δρόμο. Το δρόμο του διαλόγου, της συνεργασίας, της αρμονικής συνύπαρξης και της επίλυσης των διαφορών μας με αμοιβαίο όφελος για τους λαούς μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Επειδή δικαία διαμαρτύρια.